Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλά, σήμερα το τηλεφωνικό κέντρο έχει πάρει φωτιά. Το πας σφαίρα να πούμε. Το πάω γρήγορα, ρε φίλε, γιατί τα χιλιόμετρα στην εθνική εδώ πρέπει να τα τρέχεις. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω πως ένας τρόπος υπάρχει. Ήθελα να πάρω χθες για την τσιγαροαπαγόρευση. Ναι, είδαμε ένα θέμα χθεσινό, ναι. Ένας τρόπος υπάρχει, ραπ. Για πες. Με μια πολύ μικρή αλλαγή στο νόμο. Να ακούσουμε. Λοιπόν. Βάζει το πρόστιμο να το πληρώνει αυτός που καπνίζει. Γιατί να το βάζει το πρόστιμο στον καταστηματάρχη. Πού να τον βρεις δηλαδή. Λες τον καταστηματάρχη. Α, την ώρα που γίνεται ας πούμε Πληρώνει και αυτός, φίλε. Και οι δύο πληρώνουν. Ο νόμος. Αλλά το μικρό το ποσό το ναι. Πληρώνει αυτός που καπνίζει. Ναι. 100 ευρώ λίγα είναι. Εντάξει. Και βάλε και 50 ευρώ σε αυτόν που έχει το μαγαζί. Εγώ θα πω το άλλο. Εγώ θα πω το άλλο. Αν ισχύσει και στα καζίνο και στα μεγάλα μαγαζιά, να ισχύσει. Αν πάω στο καζίνο ή πάω, ξέρω εγώ, στα μεγάλα μαγαζιά εκεί που είναι οι μπραβομπράβοι ή ξέρω εγώ στα μεγαλομπούζουκα και καπνίζουν, ενώ στο φουκαρά το μαγαζί, όπως βάλα τον άλλο, το φουκαρά που μας άκουγε αθλητικά, δεν ξέρω ποιον άκουγε άνθρωπος, και το βάλα το φούρναρι να πούμε πρόστιμο. Δηλαδή τώρα θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, σε ένα μπουζουξίδικο. Και να είναι δύο γορίλες εκεί με τα πουρα και το αφεντικό και να ακούει ραδιόφωνο. Και θα το βάλει πρόστιμο, δεν θα το ξαναδούνε. Το βάλουν στο υπόγειο, θα ψάχνουν να βρουν τον υπάλληλο της εφορίας. Έλα τώρα, μωρέ. Ακόμα ερώτηση και κλείνω. Ναι. Στην τετράδα μπροστά, Ολιβέιρα της ΑΕΚ. Ολιβέιρα, Βέρντε.